Γήπεδο Κουδουνίων, φίλες και φίλοι, μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής, ΑΣΤΕΡ Κουδουνίων Ηρακλής Ανδριανής 1-1, μια ισοπαλία που ίσως αποδειχτεί καταδικαστική για τον Ηρακλή Ανδριανής στην προσπάθεια που κάνει για να πάρει την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Βλέπουμε την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο με τις μπλε εμφανίσεις η ομάδα του Ηρακλή Ανδριανής. Στο γήπεδο Κουδουνίων το μάτσο, ο Σάκης Δηλγεράκης ρέφερι της αναμέτρησης, με τον Πέτρο Λευκόπουλο πρώτο βοηθό και τον Πουλή Αναστάσιο δεύτερο βοηθό. Πάμε να δούμε δεκάδες για τις δύο ομάδες. Για τους γηπεδούχους, ο Στάθης Μελικίδης έπαιξε με Κουσίδη στο τέρμα, Σιμεωνίδη Λιόλιο Σιμεωνίδη, Κατανίτσε Χακούση Καλανίδη, Κεσίδη Βασιλιάδη Φιλίππο, Βασιλιάδη και Σιμεωνίδη. Για τους φιλοξενούμενους του Ηρακλή Ανδριανής, ο προπονητής της ομάδας Γιάννης Γρηγοριάδης έπαιξε με Κοτσάκη, Καρύπη Μανολεσάκη Ζουρνατζή, Λιόντα Σκριτζόβαλη Γιανακόπουλο, Κεσίδη Φανέλη Καλογριά και Καρύπη στο αρχικό σχήμα. Εδώ το διαιτητικό τρίο με τους δύο αρχηγούς. Με το νούμερο 6 αρχηγός για τον Ηρακλή Ανδριανής ο Σκριτζόβαλης, με το νούμερο 14 ο Σιμεωνίδης αρχηγός για την ομάδα των Κουδουνίων. Ο Ηρακλής Ανδριανής καμία αλλαγή στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι 4 αλλαγές. Στη θέση του Λιόλιου στο 64 μπήκε ο Φραγκούλης. Στο 83 στη θέση του Σιμεωνίδη ο Ραπτσάη. Και στο 90 διπλή αλλαγή εκτός αγώνα ο Καλανίδης και ο Κεσίδης. Εντός αγώνα ο Εμπρεΐζογλου και ο Γεωργιάδης. Αυτές ήταν οι αλλαγές. Ο Ηρακλής Ανδριανής δεν είχε καμία αλλαγή στο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Μια ισοπαλία που φέρνει τον Ηρακλή Ανδριανή στο μείον 5 πλέον από τον πρωτοπόρο Κεραυνό Αρκαδικού. Και τα δύο γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Καλογριά σε ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Μπάλα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους δοκάρι και απομακρύνουν οι αμυντικοί. Στην πρώτη καλή στιγμή του μάτς για τους φιλοξενούμενους. Βλέπουμε και τον κύριο Χρήτη εκεί, τον πρόεδρο του Αστέρα Κουδουνίων, στην είσοδο του αγώνα. Μια μεγάλη προσπάθεια από τον ΑΣΤΕΡ Κουδουνίων να ανασυνταχθεί, κατεβάζοντας μια ομάδα φέτος ανταγωνιστική και επώνεται και καλύτερα πράγματα από ό,τι μας έχουν πει από τη διοίκηση. Εδώ το φάουλ του Καλογρία, η μπάλα σκάει, δεν την προλαβαίνει ο Σκριτζόβαλης. Οριζόντιο δοκάρι, πρώτη καλή ευκαιρία για τον Ηρακλή Ανδριανή στο ματς. Νέο φάουλ και πάλι με τον Καλογρία για τους φιλοξενούμενους. Ένα κομιστημένο, η μπάλα περνάει δύσκολα. Ο Κουσίδης θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, έσκασε μπροστά του η μπάλα. Στη δεύτερη καλή φάση του Ηρακλή. Επιμένει ο Ηρακλής Ανδριανής που έχει τα ενία του μάτς από το ξεκίνημα. Ωραία προσπάθεια του Σκριτζόβαλη το σουτ. Η μπάλα θα βρει στα σώματα και θα καταλήξει στην αγκαλιά του goalkeeper των Κουδουνίων. Σιμεωνίδης ο αρχηγός θα κάνει ένα φάουλ για τα Κουδούνια. Μία κεφαλιά, θα βγει ο Κοτσάκη και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε οι φιλοξενούμενοι με το Σκριτζόβαλη. Ένα μακρινό σουτ δεν ανησυχεί τον Κουσίδη, ο οποίος με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Επίδεση για την ομάδα των Κουδουνίων. Φίλιππος Βασιλιάδης άφησε την μπάλα να περάσει. Καλή στιγμή εδώ το σουτ. Ο Κοτσάκη, εντυπωσιακή επέμβαση. Ο Καλανίδης είναι ο παίκτης που έκανε αυτό το πολύ ωραίο σουτ. Εντυπωσιακή η επέμβαση του τερματοφύλακα του Ηρακλή σε κόρνερ. Το κόρνερ η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Γύρισμα από το Σιμεωνίδη. Δύο παίκτες στο έδαφος. Τελικά μπλοκάρει την μπάλα ο Κοτσάκη που έκανε την επέμβαση του αγώνα, θα έλεγα πριν, στο σουτ του Καλανίδη με τα κορδάχτυλα. Πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Πιέζουν ψηλά τα Κουδούνια. Παραλίγο λάθος εδώ ο Κοτσάκη. Τελευταία στιγμή θα κόψει την πορεία της μπάλας. Φίλιππος Βασιλιάδης πάει να μπει στη φάση. Ψύχρεμα εκεί κατεβάζει την μπάλα. Ο Λιόντας ελέγχει την πορεία της μπάλας. Νέα επίθεση για την ομάδα του Ηρακλή με τον Γιανακόπουλο από δεξιά. Γιανακόπουλος προσπαθεί να περάσει. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Λιόλιου. Πέναλτι από το Σάκη Δηλγεράκη για την ομάδα του Ηρακλή Ανδριανής λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Πέναλτι λοιπόν για τους φιλοξενούμενους, το κερδίζει ο Γιανακόπουλος. Θα δούμε και την επανάληψη. Εδώ λοιπόν Γιανακόπουλος με το Λιόλιο πάει να μπει στην περιοχή του. Τάκλινγκ του Λιόλιου. Ο Σάκης Δηλγεράκης δείχνει την άσπρη βούλα. Πέναλτι για την ομάδα του Ηρακλή. Και πάλι εδώ το πλάνο με το τάκλινγκ του Λιόλιου και το πέναλτι που δίνεται πάνω στο Γιανακόπουλο λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Καλογρία, σπεσιαλίστας κι όμως πάνω από τα δοκάρια η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να ανοίξει το σκόρ. Είναι και το άγχος, είναι και η πίεση. Ένα σπεσιαλίστα στα πέναλτι, ο Καλογριάς, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Το 0-0 παραμένει εδώ και πάλι. Σταματάει, κάνει το βηματάκι, αλλά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια χάνεται το πέναλτι για την ομάδα του Ηρακλή. Μια προσπάθεια τώρα, ένα πλασέ από τον Φίλιππο Βασιλιάδη για την ομάδα των Κουδουνίων. Πήγε να μπει στη φάση. Ωραία προσπάθεια με την κεφαλιά εκεί του Κεσίδη. Απομάκρυναν οι αμυντικοί. Βλέπετε και πολύ κόσμο στο γήπεδο των Κουδουνίων για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μια προσπάθεια τώρα και πάλι για τους γηπεδούχους. Θα γίνει ένα μακρινό σιρτό σουτ από τον Βασιλιάδη. Θα μπλοκάρει εύκολο ο Κοτσάκη.
Νέα προσπάθεια ο Κοτσάκη, καλή έξοδο, προλαβαίνει τον Βασιλιάδη, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ένα φάουλ τώρα και λήξη ημιχρόνου από τον Σάκη Δελγεράκη. Ένα γεμάτο πρώτο ημιχρόνο με ένα χαμένο πέναλτι για τον Ηρακλή Ανδριανή. Ένα δοκάρι με τον Καλογριά, αλλά και τα κουδούνια, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Καλανίδη που έδιωξε σε κόρνερ ο Κοτσάκη. Πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ένα γύρισμα, παράλληλο γύρισμα, χάνεται η ευκαιρία. Απομακρύνεται τώρα από τον Σημειονίδη, ένα φάουλ με τον Καλογριά, ο Κουσίδης πολύ καλή επέμβαση, πέφτει στη γωνία του στο 55, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ηρακλής μπαίνει αποφασισμένος να βρει τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ και πάλι επανάληψη. Ωραίο το φάουλ. Η μπάλα σκάει μπροστά στον Κουσίδη, ο οποίος όμως πέφτει και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Στο 55. Προσπάθεια για την ομάδα των Κουζουνίων. Μια μπροστινή παλιά για τον Φίλιππο Βασιλιάδη, ο οποίος προσπαθεί να περάσει σηκωμένη σημαία του βοηθού στο βάθος για offside. Παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων των Κουζουνίων, εδώ η κάθετη πάσα προς τον Φίλιππο Βασιλιάδη, σηκωμένη σημαία για offside. Σταματάει εδώ η κόντρα επίθεση για την ομάδα των Κουδουνίων στο 59 και άλλη μια φορά η επανάληψη στην μπροστινή πάσα προς τον Φίλιππο Βασιλιάδη. Εδώ μια απομάκρυνση της μπάλας από τους παίχτες των Κουδουνίων, νέα κόντρα με τον Βασιλιάδη να βγαίνει τέτα τέτ με τον Κοτσάκη, να πλασάρει ελάχιστα όρ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να ανοίξει το σκορ με τον Βασιλιάδη. Ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έκανε αυτό το πλασέ, η μπάλα πέρασε άλλο. Δείτε την επανάληψη. Ο Φίλιππος Βασιλιάδης είναι αυτός που σηκώνει την μπάλα. Ο Βασιλιάδης Α παίρνει την μπάλα, την τσιμπάει με το γόνατο, μπαίνει στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία τα κουδούνια, πλασάρει τον Κοτσάκη, η μπάλα θα περάσει out. Μέτρια εμφάνιση για τον Ηρακλή που την πλήρωσε τελικά στο τέλος. Θα δούμε πώς. Επιμένει ο Ηρακλής Ανδριανής το 63, μια ωραία μπαλιά, το σου, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μια καλή στιγμή εδώ, αλλά κακό τελείωμα. Πάνω από τα δοκάρια. Επιμένει η ομάδα του Ηρακλή σε νέα προσπάθεια τώρα. Θα γίνει μια παλιά. Δεν υπάρχει κανένα offside ή όχι. Σηκώθηκε τελικά η σημαία από τον Μπουλή Αναστάσιο, τον βοηθό. Εδώ η επανάληψη, γιατί είδα το σηκωμένο χέρι του παίχτη. Εδώ σε αυτή την παλιά χρεώνεται σε θέση offside ο παίχτης του Ηρακλή. Βλέπετε εκεί με το νούμερο 7 ο Καλανίδη ζητούσε το offside που σήκωσε το χέρι. Τελικά ο κ. Μπουλή σήκωσε τη σημαία offside για την ομάδα του Ηρακλή. Καλογριάς, πολύ ωραία παλιά στον κενό χώρο, μέσα στην περιοχή, ωραίο τελείωμα από τον Φανέλη. Αυτό είναι το 0-1 για την ομάδα του Ηρακλή. Φανέλης δανεικός από τον Ορφέα Χωριστής, ωραία κίνηση, μπήκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε, βλέπετε τον Φανέλη να πανηγυρίζει με τον Καλογριά. Βρίσκει τον γκολ ο Ηρακλής στο 62, το 0-1 με σκόρε με τον Φανέλη. Πολύ ωραία η πάσα του Καλογριά με το εξωτερικό φάλτσο και ο νεαρός, ωραίο τελείωμα, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 για τον Ηρακλή. Εδώ η επανάληψη, η κάθετη πάσα του Καλογριά, Φανέλης, ωραία στο κενό χώρο, μπαίνει, πέφτοντας βλέπετε, ωραίο το σουτ. Βρήκε την μπάλα με το χέρι ο Κουσίδης, αλλά αυτή κατέληξε στα δίχτυα, το 0-1 για την ομάδα της Ανδριανής. Και πάλι το γκολ στο 62 από τον Φανέλη. Ακούμπησε την μπάλα με το χέρι ο Κουσίδης, αλλά δεν μπόρεσε να την αλλάξει πορεία. Μια προσπάθεια με τον Καλογριά για την ομάδα του Ηρακλή. Θα κόψει ο αρχηγός ο Σημειονίδης. Εδώ και πάλι επανάληψη. Το κόψιμο της μπάλας και το φάουλ του Καλογριά πάνω στον Σημειονίδη. Διαμαρτυρήθηκαν για κάρτα εδώ οι γηπεδούχοι. Εδώ και πάλι η επανάληψη για αυτή την προβολή του Καλογριά. Δόθηκε το φάουλ τελικά για την ομάδα του Κουδουνίων. Ο Κουσίδης είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Μπάλα περνάει, μια προσπάθεια για την ομάδα του Ηρακλή, ένα σούτ, ο Κουσίδης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα στο 68. Όσο μένει αυτό το εύθραστο 0-1, πολλές φορές την πληρώνει στο ποδόσφαιρο. Να λοιπόν η κάθετη πάσα στο Φίλιππο Βασιλιάδη, δεν υπάρχει κανένα offside, περνάει και τον Κοτσάκη και μία εστία στο 79 ισοφαρίζει σε 1-1 ο Αστέρας Κουδουνίων με ένα δεινό σκόρερ, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Νομίζω στο Μακεδονικό Αλιστράτης φέτος ξεκίνησε τη χρονιά, το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει στον πάγκο με τους συμπαίκτες του. 1-1 ισοφαρίζει ο Αστέρας Κουδουνίων στο 79 με σκόρερ το Φίλιππο Βασιλιάδη. Βλέπετε και το Στάθη Μελικίδη. Πολύ καλή βέβαια και η μεταβίβαση που βγήκε από το κέντρο από τον Χακούση. Αυτός έβγαλε την ασίστ. Ο Φίλιππος Βασιλιάδης προλαβαίνει την έξοδο του Κοτσάκη. Θα τον περάσει και σε κενή εστία θα γράψει το 1-1.
Άλλη μία φορά, για το αν υπάρχει offside στην κάθετη πάσα του Χακούση προς τον Φίλιππο Βασιλιάδη, κάτω η σημεία του βοηθού, και εδώ Αστέρας θα ισοφαρίσει το παιχνίδι. Επίθεση για την ομάδα της Ανδριανής. Ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Κουσίδης, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Γιανακόπουλος, που έκανε μια προσπάθεια από αριστερά. Πιέζει η Ανδριανή να βρει το γκολ της νίκης. Έντρα από Καλογριά, το σούτ από κοντά από Φανέλη, μπάλα θα περάσει out. Και είναι νομίζω η τελευταία φάση. Όχι, είμαστε στο 90. Νέα προσπάθεια για την ομάδα του Ηρακλή, που το άγχος βέβαια τον καταβάλει. Τώρα ξέρει ότι πρέπει να πετύχει γκολ, αλλιώς είναι καταδικασμένος. Εδώ ζήτησαν χέρι για φάουλ οι παίχτες της Ανδριανής. Εδώ στην προσπάθεια του Καρύπη και σε αυτή την πάσα που έγινε κοντά στην φάση, ο Σάκης Ριγεράκης έριξε να συνεισχύει το παιχνίδι. Και να στην άμυνα της Ανδριανής. Εδώ ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι στην προσπάθεια του Βασιλιάδη. Ο κύριος Δηλγεράκης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ και πάλι Βασιλιάδης πάει να μπει στην περιοχή. Εδώ το μαρκάρισμα. Πολύ κοντά στη φάση ο Σάκης ο Δηλγεράκης θεώρησε ότι το μαρκάρισμα του Ζουρνατζή είναι κανονικό και έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και άλλη μια φορά η επανάληψη στο μαρκάρισμα πάνω στο Βασιλιάδη από τον Ζουρνατζή. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Φανέλης Καλογριάς μέσα στην περιοχή προσπαθεί να κάνει το σουτ, δεν θα τα καταφέρει. Από την κόντρα η μπάλα θα βγει η κόρνερ. Ο Κατανίτσα πρέπει να ήταν ο παίκτης που έβαλε την κόντρα. Ένα βολέ, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Ο Ηρακλής δεν έκανε τη μεγάλη φάση για να φτάσει στο 1-2. Τελικό αποτέλεσμα Αστέρας Κουδουνιών Ηρακλής Ανδριανής 1-1. Σήμερα ήρθαμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ήμασταν κάπου στη δράμα για ένα καφεδάκι. Η ομάδα των Κουδουνίων έβγαλε πάρα πολύ πάθος και νομίζω ότι και η ισοπαλία είναι πλασματική. Τα Κουδούνια νομίζω αξίζανε να μας κερδίσουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, άμα δεν παίξεις δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Εμείς σήμερα με τις φανέλες θέλαμε να κερδίσουμε. Ήμασταν πάρα πολύ απίθαρχοι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι υποτιμήσαμε αντίπαλο, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Ξέραμε από την αρχή, έτσι όπως έχουμε κάνει τις γκέλες που κάναμε, ξέραμε ότι πρέπει να βασιστούμε στα δικά μας τα πόδια. Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά, απομακρύνεται ο στόχος. Γιατί δεν πιστεύω ότι οι άλλες ομάδες θα κυλάρουν στις τελευταίες 4 αγωνιστικές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συμβιβαστείς με κάποια πράγματα. Εμείς σήμερα ήμασταν πολύ κατώτεροι από αυτό που έπρεπε να είμαστε. Συγχαρητήρια στα Κουδούνια για το πάθος που βγάλανε. Θέλω να πιστεύω ότι σε όλα τα παιχνίδια βγάζουν αυτό το πάθος. Απλά τους έλειπε η τελική κάτι. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια και στο φίλο μου το Στάθη που φαίνεται ότι έκανε καλή δουλειά. Αυτά. Τώρα, για το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο και από τις δύο πλευρές. Εμείς σε όλα τα παιχνίδια παίζουμε για να κερδίσουμε. Για να το πω καλύτερα, παίζουμε για να πάρουμε βαθμούς. Έστω τον έναν βαθμό, έστω τους 3 βαθμούς. Τώρα, αν δεν μας βγήκανε στην πορεία του έτους κάποια παιχνίδια, δεν μας βγήκανε. Εμείς δουλεύουμε για το καλύτερο, δουλεύουμε κατά κύριο λόγο με μικρά παιδιά, με δικά μας παιδιά εδώ. Το budget της ομάδας είναι γύρω στο σύνολο από τα 22 άτομα που έχουμε, τα 15 περίπου είναι από το χωριό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν όλο το χρόνο, την υπομονή. Επίσης και τα παιδιά που έρχονται από Δράμα και από τον Ξηροπόταμο, έχουμε ένα παιδάκι. Θέλω να πω τώρα στην Ανδριανή καλή συνέχεια, να πράξουν αυτό που θέλουν σαν επιτυχία. Καλή επιτυχία, χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστούμε.